μετά από μία 20ετή μελέτη με τους συνεργάτες του, είδε ότι η επένδυση στην προσχολική ηλικία έχει κέρδος για την κοινωνία. Για κάθε δολάριο που επενδύουμε στην προσχολική ηλικία έχει 7 δολάρια κέρδος προς την κοινωνία. Αντίστοιχα, δύο πανεπιστήμια στην Αμερική υποστηρίζουν ότι για κάθε δολάριο που επενδύεται στον αθλητισμό έχουμε από 3 έως 7 δολάρια κέρδος για την κοινωνία. Και τέλος, κάποιες έρευνες στον Καναδά υποστηρίζουν ότι στα περιβάλλοντα όπου υπάρχουν αθλητικοί χώροι όπου επικρατεί το ζωντανό παιχνίδι, τότε οι περιοχές αυτές έχουν πολύ λιγότερη ανάγκη για ιατροφαρμακευτική περιτάτηση και τα παιδιά που ασχολούνται με το παιχνίδι, με την ανθρώπινη επικοινωνία και επαφή μέσω του παιχνιδιού, μεγαλώνοντας, έχουν ελάχιστες πιθανότητες να οδηγηθούν σε παραπαντικές συμπεριφορές και περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο αθλητισμός δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από την εξέλιξη του αγώνα για επιβίωση στην ιστορία του ανθρώπου, είναι και η εξέλιξη του παιχνιδιού σε μια πιο οργανωμένη μορφή. Και μέσα από το ζωντανό παιχνίδι μαθαίνουμε να επικοινωνούμε, να εμπιστευόμαστε τον άλλον, να στηριζόμαστε στον άλλον, να δημιουργούμε βαθιές σχέσεις, σχέσεις από καρδιά σε καρδιά, να μην απομονωνόμαστε και παραμένει ένα πεδίο όπου μπορούμε να εξελίσσουμε τις ανθρώπινες αξίες. Γιατί, όπως έχει πει και ο Μπρετόν, ο άνθρωπος είναι η απάντηση, όποια και αν είναι η ερώτηση. Και ο αθλητισμός είναι αυτό που μας δείχνει τον δρόμο στο να εστιάζουμε πάνω απ' όλα στον άνθρωπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη.